παραίτηση όλων όσων το προηγούμενο διάστημα άσκησαν διοίκηση. Κοινό σύνολο για όλους. Γι' αυτό και οι άλλοι που θα δουν αυτό, να το παλέψουν και αυτοί όσο το παλεύουμε και αγωνιζόμαστε εμείς. Όταν σταμάτησε η παραγωγή τον Ιούλιο, εμείς σαν τεχνικοί ξεκινήσαμε τη συντήρηση. Αυτή τη στιγμή όλα τα μηχανήματα είναι συντηρισμένα. Θα αισθανθώ πιο καλά, όχι μόνο αν δουλέψει αυτό, αν το κάνουμε και σε άλλα εργοστάσια. Αυτό θέλω να τονίσω. Αγωνιζόμαστε. Για να μπορούν οι οικογένειες μας να ζήσουν αξιοπρεπώς. Μπορούμε να λειτουργήσουμε αυτή την επιχείρηση. Αφού δεν μπορούν εκείνοι, μπορούμε εμείς. Εδώ και 18 μήνες κάνουμε έναν αγώνα για να πάρουμε το εργοστάσιο. Εδώ κάνουμε τις βάρδιες 24 ώρες βάσεως. Προσέχουμε το εργοστάσιο γιατί υπάρχουν κάποια υλικά μέσα τα οποία μπορούν να μας τα πάρουν και προσέχουμε για να μπορέσουμε να πάρουμε και τα λεφτά μας και να μπορέσουμε μετά να λειτουργήσουμε και το εργοστάσιο να το πάρουμε στα χέρια μας. Βρισκόμαστε στον όμιλο εταιριών Φίλκεραμ Τζόνσον. Απαρτίζεται από τρεις εταιρείες: μητρική εταιρεία Φίλκεραμ, Τζόνσον, Λακίδια, βιομηχανική μεταλλευτική στην οποία δουλεύω εγώ, η οποία ήταν η εταιρεία παραγωγής δομικών υλικών, στεγανοτικών υλικών, κόλλες πλακιδίων και τα σχετικά, και η τρίτη εταιρεία, η Μπόκα από ΑΕ, η οποία βγάζει ειδικά πλακίδια. Ό,τι θες βγάζουμε μέσα, παιδιά. Άμα δεν τη βγάζαμε, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Είναι φοβερά. Και γι' αυτό στεναχωριέμαι και λυπάμαι που θέλουν, αυτό το εργοστάσιο το παρατήσανε με τόσα προϊόντα και τόσα υλικά που μπορούμε να βγάλουμε και που ο κόσμος τα ζητά. Είναι φοβερό δηλαδή. Το ιστορικό είναι ότι η Φίλκεραμ από το 1967 ήταν μια πολύ δυναμική εταιρεία, αλλά στην πορεία αυτό που κατάφερε είναι να φορτωθεί με χρέη πάνω από 35 εκατομμύρια ευρώ. Εκεί καλέστηκε η θυγατρική βιομηχανική μεταλλευτική να βοηθήσει την κατάσταση. Παίρνοντας δάνεια το 2009-2010 πάνω από 2 εκατομμύρια 700.000 ευρώ από τη θυγατρική της βιομηχανικής μεταλλευτική και μην επιστρέφοντάς τα. Φυσικά, όχι να, ούτε να κάνει πτώχευση ούτε τίποτα άλλο, απλώς να παρατήσει το εργοστάσιο και να παραιτηθούν η διοίκηση από την εταιρεία και να μείνουν οι μετοχές στη μητρική Φίλκεραμ μην μπορώντας να αξιοποιηθούν. Ο αγώνας ξεκίνησε εφόσον υπήρχαν προβλήματα. Δεν ήταν από την αρχή έτσι. Το σωματείο πρέπει να πούμε ότι ιδρύθηκε το 2006. Ήταν στους αγώνες πάντα, στις απεργίες πήγαινε πάντα. Είχε μια ταξικότητα μπορούμε να πούμε, αλλά δεν είχε αυτή την επαναστατικότητα που υπάρχει σήμερα. Εντάξει. Αυτά ξεκίνησαν όταν άρχισαν να μην μας πληρώνουν ξαφνικά. Να αργούν να μας πληρώσουν, να μας κόβουν επιδόματα, να δημιουργούνται διάφορες καταστάσεις. Έτσι, εμείς, σαν πρώτη αντίδραση, ήταν να πάμε στην επιθεώρηση εργασίας και να καταγγείλουμε. Αυτό ήταν, δεν ήταν ουσιαστικό. Μετά αρχίσαμε τους αγώνες από μόνοι μας. Δηλαδή, το πρώτο πράγμα που κάναμε ήταν στάσεις εργασίας και απεργίες. Αλλά στις στάσεις εργασίας, εκεί αποφασίσαμε, γιατί γινόταν παράλληλα και γενικές συνελεύσεις, ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε όλοι οι εργαζόμενοι και να συμμετέχουμε και στις αποφάσεις και στην ευθύνη των αποφάσεων που παίρνονται. Και έτσι αποφασίσαμε να σχεδόν να καταργήσουμε το ΔΣ και να λειτουργούμε άμεσα με γενικές συνελεύσεις. Εκεί πάρθηκαν αποφάσεις, δηλαδή να κλείσουμε είσοδο για να βγαίνουν εμπορεύματα, να έρθουμε σε σύγκρουση με την ιδιοκτησία. Και αυτοί κάναν μια μικρή υποχώρηση και υπέγραψαν ένα συμφωνητικό για να μας αποπληρώσουν. Αφού δώσαν τις 2-3 πρώτες δόσεις, μετά σταμάτησε γι' αυτό. Φυσικά το αποτέλεσμα ήταν, το καλό αποτέλεσμα ήταν ότι και οι άνθρωποι που ήταν πιο κοντά στη διοίκηση της εταιρείας ήρθαν πιο κοντά στο σωματείο, γιατί είδαν ότι
όντως υπήρχε πρόβλημα και δεν είχαν σκοπό να αποπληρώσουν ή να μας φτάσουν σε ένα λογικό σημείο. Εκεί, όπως σας είπα, άλλαξε και η σύνθεση. Πήραμε πιο μεγάλες αποφάσεις, πιο ταξικές, πιο επαναστατικές. Φτάνουμε στον Ιούλιο του 2011, όπου οι εργαζόμενοι συνάδελφοι της Φίλκεραμ Τζόνσον κλείνουν εντελώς την είσοδο, γιατί τους χρωστούσε και αυτούς. Όταν μάθανε για το κλείσιμο της πύλης από τη Φίλκεραμ, υπήρχαν παραγγελίες του στυλ όσα προλάβετε, όσα φορτία προλάβετε να βγάλετε, στείλτε τα μου όλα. Τέτοιου είδους παραγγελίες. Είχαμε περίπου 12 κοντέινερ εξαγωγή για Κύπρο που είχε φροντίσει η εργοδοσία να μην έχουμε τις σωστές πρώτες ύλες για να τα βγάλουμε και δουλεύαμε στην ουσία με ημιμέτρα. Κατά τη διάρκεια της απεργίας που κάναμε τον Ιούλιο, είχαμε την συνάντηση με την εργοδοσία. Μας είπε ότι το εργοστάσιο δεν μπορεί να δουλέψει γιατί είναι κλειστή η πύλη, η κεντρική πύλη. Τη λέμε εμείς, κάνε κάτι. Δική σου εργαζόμενη είναι η κεντρική πύλη. Λεφτά θέλουν. Δώσ' τους να ανοίξει. Η διοίκηση δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες της στο να ανοίξει κάπου στη δουλειά η είσοδο από κάτω ή κάτι άλλο και μεταθέτει τις ευθύνες σε εμάς. Λέει ότι εσείς θα ανοίξετε την είσοδο. Φυσικά εμείς δεν είχαμε κανένα σκοπό να έρθουμε σε αντιπαράθεση με τους συναδέλφους της Φίλκεραμ. Αυτό κρίναμε λογικό, αυτό κάναμε. Κερδίσαμε όλες τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν βγει μέχρι τώρα και φυσικά δεν έχουν κανένα επιχείρημα προς το αντίθετο αυτή. Η διοίκηση, η πρώην διοικητησία. Έχει παραιτηθεί εντελώς, δεν έχει κανένα δικαίωμα. Έχουμε κατασχέσει τα πάντα εδώ μέσα, από έτοιμα προϊόντα, από πρώτες ύλες, τα μηχανήματα τα έχουμε στην τελική κατάσχεση και εκεί πάνω πατάμε και λέμε ότι αυτή τη στιγμή ό,τι είναι εδώ μέσα μας ανήκει. Φυσικά οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης είναι αυτές οι πιο ουσιαστικές που πάρθηκαν μέσω αυτό το διάστημα που λέμε από τον Ιούλιο του 2011, που σιγά σιγά αρχίσαμε να μπαίνει το θέμα το πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε το εργοστάσιο χωρίς την ιδιοκτησία. Και σιγά σιγά βγήκαν τα ανάλογα συμπεράσματα. Είχαμε έναν άνθρωπο εδώ από την Αργεντινή που συμμετείχε σε όλο το κίνημα της Αργεντινής στα κατηλημένα εργοστάσια, δεν ήταν μόνο σε ένα, μας έδωσε αρκετή εμπειρία και φυσικά είδαμε πολλά κοινά πράγματα που έχουμε με έναν λαό που είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από εμάς. Γιατί πρέπει να πούμε ότι η κεφαλαιοκρατία, όπου κι αν είναι, είναι ίδια. Δεν αλλάζει με τίποτα. Αυτό που μας έδωσε πολύ να καταλάβουμε είναι ότι η ενότητα ανάμεσά μας είναι ο νούμερο ένα παράγοντας για να συνεχίσουμε και να παλέψουμε και να κάνουμε νικηφόρο τον αγώνα αυτό. Πάνω και πέρα βοήθησε πάρα πολύ, γιατί από εκείνη τη στιγμή και μετά άλλαξαν και πολλοί συνάδελφοι που ήταν στο να έρθουν, να μην έρθουν. Πρέπει να πούμε ότι από τη δεύτερη κιόλας Γενική Συνέλευση υπήρχε μια πολιτική γενικά του Σωματείου και των Γενικών Συνελεύσεων στο να δημιουργηθεί ένα ταμείο αλληλεγγύης. Αυτό δημιουργήθηκε, όπως σας είπα, στη δεύτερη Γενική Συνέλευση και αποφασίστηκε το 65% της συνδρομής να πηγαίνει προς τα εκεί. Έτσι δημιουργήθηκε ένα ποσό αρκετά καλό που μπορέσαμε όλο αυτό το διάστημα να βοηθάμε τους ανθρώπους που είχαν το μεγαλύτερο πρόβλημα. Φυσικά βοήθεια μην φανταζόμαστε οικονομική, ίσα-ίσα που να έχουν τα απαραίτητα, να μπορέσουν να τρέφονται τουλάχιστον όπως πρέπει. Αυτό μπορέσαμε να κάνουμε. Μέσα σε αυτό το διάστημα, αυτό που κάναμε παράλληλα ήταν να δημιουργήσουμε ακόμα ένα ταμείο, ήταν το Ταμείο των Ανακυκλώσιμων Υλών. Η εταιρεία, όπως λειτουργούσε η επιχείρηση, είχε κάποια σκουπίδια, ας πούμε, που τα θεωρούμε σκουπίδια, αλλά από αυτά εμείς θεωρήσαμε ότι πάνω από το 65-70% ήταν ανακυκλώσιμα. Έτσι κάναμε την πρόταση πριν δημιουργηθούν τα προβλήματα σε ιδιοκτησία και τα πήραμε τη διαχείριση εμείς. Δηλαδή σε χαρτί, σε νάιλον και στο αλουμίνιο. Και αργότερα και στους μέγα σάκους. Από αυτά υπήρχε μια εισρωή χρημάτων, πολύ μικρή, αλλά το πιο ουσιαστικό είναι ότι ανακυκλώθηκαν πάνω από 30-35 τόνους χαρτί, 6 τόνους νάιλον και φυσικά δεν μπορέσαμε να τα δώσουμε τα αλουμίνια, είναι ακόμα μέσα, είναι πάνω από 500 κιλά αλουμίνιο. Αυτά για να συγκεντρώσουμε κάποια χρήματα πριν δημιουργηθούν τα προβλήματα και να είμαστε έτοιμοι για οτιδήποτε έρθει. Δεν ξέραμε ότι θα φτάσουμε εδώ, αλλά παρόλα αυτά καλά που ήταν αυτά και βοήθησαν κάποια κατάσταση. Η παραγωγή αυτού καθ' αυτού στη Θεσσαλονίκη έχει μειωθεί
αν λένε αυτοί με τα νούμερά τους ό,τι θέλουν, εμείς λέμε ότι έχει μειωθεί πάνω από το 50%. Γιατί δεν δουλεύει κανένα εργοστάσιο. Όταν πας στη βιομηχανική περιοχή, το μόνο που θα δεις θα είναι κουφάρια και τίποτα άλλο. Και ανθρώπους να περιμένουν απ' έξω να πάρουν τα λεφτά τους. Αυτό γίνεται. Εμείς λέμε ότι αυτά που ζητάμε είναι κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω πιο ουσιαστικό, όχι χρηματικό. Δηλαδή τι, αυτά τα εργοστάσια που μένουν και παρατιούνται και γίνονται κουφάρια, να μην γίνει αυτό, να μπούμε μέσα εργαζόμενοι, να τα πάρουμε, να λειτουργήσουμε κάτω από άλλο πλαίσιο φυσικά και να μπορέσουμε να αναπτύξουμε ξανά την παραγωγή και φυσικά και τη διάθεση προϊόντος με άλλους τρόπους. Αυτό είναι εντός εισαγωγικών η φιλοδοξία μας, όχι απλώς να κλειστεί σε ένα εργοστάσιο που αν μείνει όπως είναι μοναδικό που να λειτουργούν οι εργάτες, δεν μπορεί να καταφέρει πολλά πράγματα. Το πολύ πολύ να καταφέρει είναι να εισχωρήσει μέσα στο όλο σύστημα σαν μια συνεταιριστική επιχείρηση. Εμείς λέμε να το πάμε λίγο παραπέρα και να καταφέρουμε να φέρουμε άλλους εργαζόμενους με τις πιο κοντινές ιδέες, ας πούμε, πάνω σε αυτό το ζήτημα. Δεν λέμε ότι το δικό μας είναι πανάκια το δικό μας σύστημα, αλλά λέμε ότι αυτό που λέμε ότι μπορούν οι εργάτες να πάρουν τα εργοστάσια και να τα δουλέψουν. Τώρα κάτω από ποιο καθεστώς, αυτό θα το βρουν οι ίδιοι εργαζόμενοι. Ξεκινήσαμε ένα καραβάνι που ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη για με μια συναυλία και πορεία και τώρα κατευθυνόμαστε για Λάρισα, όπου εκεί θα γίνει μια εκδήλωση και μετά θα πάμε για Βόλο, όπου θα γίνει πάλι πορεία εκεί πέρα και μια εκδήλωση για τη βιομηχανική μεταλλευτική. Την Κυριακή θα κατευθυνθούμε για Αθήνα, όπου και εκεί στα προπήλαια θα γίνει μια συναυλία και την Δευτέρα το πρωί πορεία για το Υπουργείο, όπου θα πάμε να απαιτήσουμε από τον Υπουργό για το αίτημά μας που είναι συνεταιρισμών εργατών. Για να στηρίξουμε τον αγώνα των εργατών της βιομηχανικής μεταλλευτικής να αυτοδιαχειριστούν το εργοστάσιο τους, να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους, να βάλουν ένα τέλος στην κοροϊδία της εργοδοσίας και του κράτους, να μπορέσουν όχι απλά να επιβιώσουν, αλλά να ανοίξουν και ένα νέο δρόμο για το εργατικό κίνημα, παλεύοντας για όλα αυτά που μας ανήκουν. Βγήκαμε και ζητήσαμε ανοιχτά βοήθεια από σωματεία και συλλογικότητες. Στάλθηκαν email όπου βρήκαμε το email των ανάλογων οργανώσεων και βρήκαμε κάποια ανταπόκριση. Και εκεί μπορούμε να πούμε ότι άρχισε και ουσιαστικά να δουλεύει η αλληλεγγύη όχι μόνο προς το να βοηθηθούν οι συνάδελφοι, αλλά και παραπέρα στο πώς μπορούμε καλύτερα να λειτουργήσουμε το εργοστάσιο. Με μια σχετική καθοδήγηση και ιδέες από ανθρώπους που μας πλησίωσαν, φτάσαμε στο σημείο να έχουμε μια καλύτερη άποψη στο πώς μπορούμε να λειτουργήσουμε. Δηλαδή η αλληλεγγύη δεν είναι μόνο το να βοηθηθούμε σε πρώτη φάση αυτό που λέμε το βιοπεριστικό, αλλά και παραπέρα όταν θα λειτουργήσουμε κοιτάμε να προωθούμε κάποια προϊόντα από αυτά που παράγουμε κινηματικά μέσω της αλληλεγγύης. Και πολλοί από ό,τι φαίνεται από τους αλληλέγγυους, αυτοί που είναι μακριά τουλάχιστον, αυτό που μπορούν να εγγυηθούν σίγουρα σαν αλληλεγγύη είναι αυτός ο τρόπος. Και όχι να σταθούν κάποια τρόφιμα, όπως ξέρουμε τα ναύλα είναι πιο πολλά από ό,τι είναι η ουσία το προϊόντος που θα στείλουν. Άρα έχουμε χτίσει την αλληλεγγύη αυτή και νομίζουμε ότι είναι στις σωστές βάσεις. Η αλληλεγγύη δεν κλείνεται μόνο στον ελλαδικό χώρο,
πάει παραπέρα, δηλαδή βρίσκουμε αλληλέγγυους από την Κοπεγχάγη, από το, στη Βιέννη υπάρχουν, έχει συσταθεί ομάδα αλληλεγγύης, στην Αυστραλία μας στέλνουν mail ότι είναι αλληλέγγυοι και από πολλά μέρη του κόσμου. Αυτό μας δίνει θάρρος, όχι μόνο ότι θα σας βοηθήσουμε κάπως, αλλά δίνει θάρρος που βλέπεις ανθρώπους δίπλα σου και αυτό που εσύ το έχεις σαν ιδέα, αυτοί να το στηρίζουν και να θέλουν να γίνει πράξη. Πιστεύω ότι όσο βαθαίνει η κρίση και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, γιατί δεν είναι μόνο η Ελλάδα, οι ίδιες συνθήκες αντίστοιχες τουλάχιστον είναι και σε Ιταλία, Ισπανία, Ιρλανδία και τελικά όλος ο κόσμος είναι να πάρθει αμπάριζα από αυτή την κρίση του καπιταλισμού. Αναγκαστικά αυτές οι πολύ άσχημες συνθήκες που δημιουργούνται για τον απλό κόσμο θα τον οδηγήσουν στη μόνη λύση ουσιαστικά που τα απομένει. Να πάρει ο ίδιος την παραγωγή στα χέρια του. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτός ο αγώνας δεν θα μείνει στη βιώμη. Η Επιτροπή Αλληλεγγύης της Θεσσαλονίκης που μας πλησιώνει και μας πλησιώνει πολύ σωστά όπως νομίζουμε εμείς, βοηθάει σε ένα οργανωτικό κομμάτι στο να οργανωθούν πορείες, να οργανωθούν συγκεντρώσεις, να οργανωθούν κάποια πάρτι που θα αποφέρουν κάποια χρήματα, ας πούμε, που να μπορούμε να λειτουργήσουμε τουλάχιστον το κομμάτι του, να προπαγανδίσουμε τη δουλειά μας προς τα έξω και όλα αυτά. Αυτό είναι το βασικό που έχει κάνει η Επιτροπή Αλληλεγγύης και μας έχει δώσει και το θάρρος, γιατί σας είπα ότι έχει σταθεί δίπλα μας σε περιπτώσεις που ήμασταν, δηλαδή στον Ιούλιο του 2012 ήμασταν σε μια κατάσταση απελπιστική και από εκεί πήραμε το θάρρος και είδαμε ότι όχι μόνο ένας, δύο, τρεις ας πούμε, ανθρώποι μπήκαν πιο ουσιαστικά μέσα στον αγώνα, είδαμε ότι δέθηκε ακόμα πιο πολύ η Γενική Συνέλευση, μεγαλύτερη συμμετοχή του κόσμου, μεγαλύτερη συμμετοχή στους αγώνες, στον δρόμο, στις δράσεις που γίνονται από όλους τους εργαζόμενους, γιατί είδαν ότι αυτό που υποστηρίζουμε εμείς δεν είναι απλώς μια εικόνα δικιά μας, αλλά είναι μια φιλοδοξία των περισσότερων γύρω από εμάς. Και αυτό μας δίνει το κουράγιο και συνεχίζουμε με περισσότερη αισιοδοξία. Οι εργάτες της ΒΙΟΜΕ μπορούν να νικήσουν. Αρκεί να έχουν μαζί τους την εργατική τάξη, τους εργαζόμενους και τους ανέργους της χώρας, ώστε να βάλουν μπροστά ένα εργατικό κίνημα που θα παλέψει και θα κερδίσει όλα αυτά που έχει πραγματικά ανάγκη. Οι εργάτες της ΒΙΟΜΕ δεν μπορούν να αλλάξουν τον κόσμο μόνοι τους. Αλλά τίποτα, πραγματικά τίποτα δεν μπορεί να αλλάξει όταν αγώνες σαν της βιομηχανικής μεταλλευτικής παραμένουν μόνοι, αβοήθητοι και αστήριχτοι από το σύνολο της λιτόμενης κοινωνικής πλειοψηφίας. Δεν μπορούμε να περιμένουμε λοιπόν τίποτα ούτε από τα κανάλια, ούτε από τους βουλευτές, ούτε από το σύστημα της διαπλοκής, ούτε από τον κοινοβουλευτισμό. Ήρθα στην Αλεξανδρούπολη. Εκεί πέρα έχει γίνει, υπάρχει πρωτοβουλία αλληλεγγύης στη βιομηχανική μεταλλευτική, έχει γίνει εκδήλωση. Πήγε καλά γενικά, προσπαθήσαμε πάρα πολύ και υπάρχει κόσμος ο οποίος το στηρίζει στην πόλη. Τώρα κατέβηκα για το καραβάνι και πιστεύω γενικά ότι ο μόνος δρόμος και η μόνη λύση είναι αυτή η διαχείριση που μπορεί να δώσει και την φόρα πνοή εν τέλει και μπορεί να απελευθερώσει όλη την εργατική τάξη από όλη την κατάσταση τέλος πάντων την οποία υπάρχει. Και αυτό ισχύει και για μένα που είμαι φοιτήτρια προς το παρόν και είμαι η επόμενη, ας πούμε, η επόμενη άνεργη, η επόμενη γενιά των ανέργων. Και αυτός είναι ο δρόμος στον οποίο και προσπαθούμε και που πιστεύω ότι μπορεί να νικήσει και ο οποίος πρέπει να ακουστεί και σε όλο τον κόσμο και μέσα από τη ΒΙΟΜΕ είναι ένας φοβερός αγώνας ακριβώς για αυτόν τον λόγο, γιατί έχουν και τη δύναμη και την υπομονή, ας πούμε, να το πω έτσι, και την αγωνιστικότητα να μπορέσουν να βγουν, να το πούνε και να το πετύσουν, ας πούμε. Γιατί είμαι στην Επιτροπή Αλληλεγγύης για τη ΒΙΟΜΕ. Πιστεύω ότι δεν υπάρχει άλλη προοπτική στον αγώνα από το να βάλουμε τα ζητήματα ότι είμαστε παραγωγή του πλούτου και πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το πλούτο εμείς. Δεν υπάρχει σήμερα μεσοβέζικη λύση που θα πεις ότι θα διεκδικήσω από τους εργοδότες να μου δώσουν κάτι, όπως λέγαμε τον παλιό καιρό, σε εισαγωγικά τον παλιό καλό καιρό, ότι θα διεκδικήσουμε μία αύξηση, θα διεκδικήσουμε μία συλλογική σύμβαση που πρέπει να τις διεκδικούμε τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά από τη στιγμή που αυτοί τα παίρνουν όλα, πρέπει να τα ζητήσουμε και εμείς όλα. Και αξίζουμε να ζήσουμε μια αξιοπρεπή ζωή και όχι μια ζωή της ελάχιστης επιβίωσης, όπως μας το θέτουν αυτοί, και της εξαθλίωσης.
Πιστεύω ότι ο αγώνας αυτός πρέπει να ενισχυθεί από όλη την εργατική τάξη. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεσπάσουν και άλλες βιομέτ και να μπει σε όλο το μήκος και το πλάτος της εργατικής πάλης το ζήτημα της αυτοδιαχείρισης. Μπορούμε χωρίς αφεντικά και πρέπει να τα πάρουμε όλα με ένα ισχυρό ανατρεπτικό εργατικό κίνημα. Το οργανωτικό, όπως το βλέπουμε στις εργατικές συντριστικές επιχείρησεις, όπως την ονομάζουμε, είναι ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα ΔΣ που θα διοικεί την εταιρεία άμεσα από τους εργαζομένους, εργαζομένους μετόχους τους ονομάζουμε, όπου θα κατέχουν από μία μετοχή ο καθένας και θα μπορούν να ελέγχουν το ΔΣ με τακτικές γενικές συνελεύσεις. Και πρέπει να πούμε ότι αυτοί που θα μετέχουν στο ΔΣ θα πρέπει να είναι άμεσα ανακλητοί. Άμεσα ανακλητοί από τη Γενική Συνέλευση όλων των εργαζομένων. Επίσης, αυτό που έχουμε πάρει απόφαση είναι ότι οι μετοχές αυτές, φυσικά δεν θα είναι ένα χαρτί που θα το έχεις στο σπίτι σου και θα λες είμαι ο μέτοχος, θα είναι ένα μέρισμα που δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος που θα αποφασίσει να συμμετέχει, δεν θα έχει κληρονομικό δικαίωμα. Δηλαδή, δεν θα μπορεί να το έχει κάποιος και να το δώσει στο γιο του αύριο μεθαύριο ή να το δώσει έναν υψιό του, ή με τον κίνδυνο αυτόν που θέλουμε να αποτρέψουμε, να μαζέψει κάποιος παραπάνω μετοχές από μία, όπως λέμε εμείς. Γι' αυτό αυτό το ζήτημα που βάζουμε είναι ότι οι μετοχές, εφόσον κάποιος αποχωρήσει, συνταξιοδοτηθεί, πάθει κάτι ο άνθρωπος, να καταλήγει στην Γενική Συνέλευση, όπου η Γενική Συνέλευση θα αποφασίζει πού θα την δώσει μετά την μετοχή αυτή, σε έναν άλλο συμμετέχοντα, και φυσικά να αποζημιώσει με κάποιο τρόπο τον πρώην κάτοχο, γιατί σίγουρα αυτός που κατήχε τη μετοχή πριν θα έχει κάποια προβλήματα για να φτάσει σε εκείνο το σημείο. Και φτιάξαμε ένα πρόγραμμα που νομίζουμε εμείς ότι είναι το σωστό. Δηλαδή το να πάρουμε την επιχείρηση και να την λειτουργήσουμε σύμφωνα με αυτά που λέμε εμείς ότι μπορούν να γίνουν. Το δώσαμε και στο Υπουργείο. Και αφού το διάβασε το Υπουργείο, μας είπε ότι είναι ό,τι πιο σωστό έχει γίνει μέχρι τώρα. Φυσικά, δεν έχει δώσει απάντηση πάνω σε αυτό το πράγμα. Περιμένουμε ακόμα την απάντηση, αλλά σε αλλεπάλληλες γενικές συνελεύσεις που έχουν γίνει μετά από τη συνάντηση με το Υπουργείο, βγήκε μια απόφαση ότι εμείς θα λειτουργήσουμε το εργοστάσιο είτε δώσει την έγκριση στο Υπουργείο, είτε όχι. Συνάδελφοι και συναγωνιστές, ο αρμόδιος Γενικός Γραμματέας του ΕΔΟ Υπουργείου δήλωσε ένα αρμόδιος. Μας πρότεινε να αφήσουμε τα στοιχεία για να το προωθήσει. Από τέτοιες προωθήσεις έχουμε χορτάσει. Το αρνηθήκαμε και το είπαμε θέλουμε απάντηση σήμερα. Μας είπε πως δεν μπορεί να δώσει. Οπότε αυτό που έγινε, κλείστηκε το ραντεβού στο Υπουργείο στην Πειραιώς με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα για να πάρουμε την απάντηση από εκεί. Τώρα είναι και το φυσικά τι θα γίνει με το προϊόν, αυτό το παραγόμενο προϊόν. Εμείς αυτό που λέμε ότι καταρχήν σε αντιπαράθεση με την πρώην ιδιοκτησία που είχε 10-20 πελάτες μεγάλους και έδινε αυστηρά σε αυτούς και ένα ακόμα χρησιμοποιούσε υλικά πανάκριβα που δεν είχαν και την καλή δόμηση πάνω στο υλικό που παρήγαγε. Μιλάμε για το αυτό που ήταν πλατιά διαδεδομένο προϊόν, το φθηνό προϊόν που πήγαινε σε οικοδομές, σε σπίτια, σε λαϊκές οικογένειες και τέτοια. Αυτό έβγαινε ακριβώς γιατί μας υποχρέωνε να βάλουμε ένα δομικό υλικό που, όπως σας λέω, ούτε καλή δόμηση είχε, αλλά ήταν και πανάκριβο. Εμείς, γιατί πρέπει να σας πω ότι αυτό ήταν, το κατήχε η πρώην ιδιοκτησία σε μια άλλη εταιρεία και μας υποχρέωνε να το βάλουμε μέσα για να βγάζει λεφτά από εκεί. Εμείς λέμε ότι αυτό το προϊόν, ας πούμε, το ρηκτό, δεν θα το βάλουμε μέσα. Οπότε, σύμφωνα με τους λογαριασμούς μας, αυτή η κόλλα, η λαϊκή που λέμε, που πάει πλατιά σε όλο τον κόσμο, θα πέσει κατά 25%. Και παράλληλα θα διοχετευτεί σε όλες τις μάντρες που υπάρχουν, σε αντίθεση πάλι με το αυτό που έκανε η πρώην ιδιοκτησία που δεν έδαινε σε μάντρες, θα δοθεί σε όλα τα μαγαζιά, τα συντηρικά, για να μπορούν να το παίρνουν όλος ο κόσμος και να μπορούν να κάνουν δουλειά τους. Φθηνό, λαϊκό, προσιτό προϊόν για όλες τις λαϊκές οικογένειες. Παράλληλα, λέμε ότι φυσικά δεν θα αφήσουμε τους παλιούς πελάτες. Αν θέλουν κι αυτοί,
να έχουν μια συνεργασία μαζί μας. Και μαζί με αυτούς λέμε ότι θα κάνουμε ένα άνοιγμα και προς τις βαλκανικές χώρες, γιατί όπως ξέρουμε οι βαλκανικές χώρες, οι πιο γείτονές μας μάλλον, αυτοί έχουν μια σχετική ανάπτυξη της οικοδομής, οπότε νομίζουμε ότι μπορούμε να διοχετεύσουμε προς τα εκεί αρκετά μεγάλες ποσότητες το προϊόντος. Και εδώ όχι αυθαίρετα, έγινε μια κίνηση πρωτού κλείσει η εταιρεία να κάνει ένα μίνι άνοιγμα προς αυτές τις χώρες με συγκεκριμένο σκοπό φυσικά, όχι για να δει και να πράξει παραπέρα την αγορά της. Υπήρχαν τεράστιες παραγγελίες μέσα σε πολύ μικρό διάστημα και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα μπορέσουμε να το καταφέρουμε. Θα σου πω, ήσασταν πάντα τόσο ενωμένοι ακόμα και όταν δούλευε το εργοστάσιο. Βεβαίως. Αυτό ήταν από την αρχή, από την πρώτη μέρα. Αγωνιζόμαστε για μας και για το μέλλον μας. Επειδή μεγαλώνω παιδιά, αγωνιζόμαστε για ένα καλύτερο αύριο. Για όλο το κόσμο και όλος ο κόσμος να συσπηρωθεί, να κατεβεί, να αγωνιστεί. Γιατί και εμείς μέχρι τώρα καθόμασταν στα σπίτια μας, είχαμε άγνοια. Βλέπουμε ότι υπάρχει κι άλλος κόσμος που προσπαθεί, μας ανοίγει τα μάτια και αυτό είναι καλό. Λέμε πως εμείς οι εργαζόμενοι της βιομηχανικής μεταλλευτικής κάνουμε την αρχή. Αλλά δεν μένουμε έτσι. Θα συνεχίσουν και άλλα εργοστάσια. Εμπορικές επιχειρήσεις. Πολυεθνικές. Να αρχίσουν κατόπιν οι αγρότες να οργανώνουν την παραγωγή τους σύμφωνα με τις ανάγκες των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Οπότε να μην λείπει τίποτα και από κανέναν. Και λέμε επίσης πως οι εργαζόμενοι της ΒΙΟΜΕ, συνάδελφοι και συναγωνιστές, είναι μια χούφτα άνθρωποι. Σαν μια χούφτα που κλείνει μέσα της στο χιόνι. Που την κάνουμε χιονόμπαλα και την πετάμε. Την πετάμε στην πλαγιά και αυτή αρχίζει να κατρακυλάει. Και όσο κατρακυλάει, τόσο μαζεύει χιόνι. Και μαζεύει κι άλλο χιόνι. Κι άλλο. Κι όλο μεγαλώνει αυτή η μπάλα. Κι όλο γίνεται και μεγαλύτερη. Και μαζεύει και κολλάει πάνω της εργαζόμενους, ανέργους, νοικοκυρές, φοιτητές, αγρότες. Και φυσικά είναι και αλληλεγγύη. Που φροντίζει να μην χτυπήσει πουθενά και σπάσει. Να φτάσει στο τέλος της πλαγιάς αλόβητη και να έχει γίνει μεγάλη σαν τη γη. Τότε, συνάδελφοι και συναγωνιστές, και μόνο τότε μπορούμε να πούμε πως νικήσαμε.